Γεια σας και χαρά σας. Λοιπόν, τι γίνεται όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους ο Ridley Scott και ο Joaquin Phoenix για να φέρουν στη μεγάλη οθόνη, κυρίες και κύριοι, μια πολεμική ταινία με θέμα τη ζωή ενός από τους μεγαλύτερους στρατηλάτες που έχει δει ποτέ ο κόσμος αυτός. Όχι πάντως αυτό που εγώ περίμενα τουλάχιστον. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε χωρίς spoilers εννοείται για τη νέα ταινία Ναπολέον. Εγώ λέω να μην λέμε άλλα. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω να σου υπενθυμίσω, αν είσαι καινούριος ή καινούρια σε αυτό το κανάλι και σου αρέσει αυτό που βλέπεις, να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις τα επόμενα και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού. Πάμε να μιλήσουμε. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Οποιαδήποτε ταινία έχετε δει μέχρι σήμερα που δείχνει τον Joaquin Phoenix στο εξώφυλλο δεν λέει την αλήθεια. Ναι, καλά ακούσατε. Η μοναδική που αντιπροσωπεύει 100% τη νέα ταινία Ναπολέον, κυρίες και κύριοι, είναι αυτή εδώ. Μην απορείς καθόλου. Ξέρω τι λέω, θα εξηγηθώ. Για αρχή, για όσους δεν γνωρίζουν, ρε παιδί μου, τι είναι ο Ναπολέον ο Βοναπάρτης, να σας διαβάσω τι λέει για αυτό. Είναι Wikipedia, δεν είναι τίποτα. Ένα Google search κάνεις και διαβάζεις. Πάνω λοιπόν κιόλας λέει: ο Ναπολέον ο Βοναπάρτης γεννήθηκε το 1769 και όλα αυτά τα τυπικά που λένε πάντα. Και αμέσως μετά λέει: θεωρείται στρατηγική και κυβερνητική μεγαλοθυία. Ιδρυτής βασιλικής δυναστείας, καταλήτης αλλά και θεμελιωτής ευρωπαϊκών βασιλείων και χωρών. Τα οποία μάλιστα και άφησε βαθιά χαραγμένη την σφραγίδα της προσωπικότητάς του. Ωραία! Πολύ ωραία. Ο David Scarpa που έγραψε το σενάριο της ταινίας Ναπολέον πάλι, πρέπει να διάβασε κάποια άλλη ιστορία. Ή απλά ήθελε να βγάλει μια ερωτική ταινία, έψαχνε εκεί πέρα ρε παιδί μου, είδε τα θέματα που είχε ο Ναπολέον με τη γυναίκα του και σου λέει εδώ είμαστε, ορίστε, ευκαιριάρα, βρήκα τα μπέλα για να τραβήξω τον κόσμο στις αίθουσες. Must make an example or France will fall. Το βασικό μότο αυτής της ταινίας λοιπόν, που έγραφαν πάνω και όλες οι αφήσεις εξάλλου, ήταν «Ήρθε από το τίποτα, κατέκτησε τα πάντα». Άρα, ο Κοσμάκης που θα δει αυτόν τον τίτλο, τι θα πει, όπως και εγώ δηλαδή, ότι θα πάω να δω μια γνήσια, ωραία, επική, πολεμική ταινία. Με μάχες, αίμα, σκοτωμούς, φωνές, εκρήξεις, κακό και πάνω απ' όλα έτσι, με πολύ έντονο πολιτικό παιχνίδι. Και το λέω αυτό γιατί στις ιστορικές παύλα πολεμικές ταινίες, αυτό που για εμένα παίζει τον νούμερο 1 σημαντικό ρόλο είναι το πώς αυτές αποδίδουν το πολιτικό παιχνίδι και όχι τόσο τις μάχες. Έχουν βέβαια και αυτές τη σημασία τους, ρε παιδί μου, αλλά για εμένα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Η ταινία Ναπολέον έμοιαζε με βιντεοκασέτα που λέει στο εξώφυλλο ο μονομάχος και μέσα έχει 10 λεπτά μονομάχο, μετά λίγο τόλμη και γοητεία που έγραψε η μάνα μου για να μην χάσει το επεισόδιο, μετά πάλι λίγο μονομάχο, μετά τα Powerpuff Girls που έγραψε η αδελφή μου που πάτησε κατά λάθος το κουμπί του βίντεο για να δει τι κάνει, μετά πάλι λίγο μονομάχο και ούτω καθεξής. Νομίζω πως το πιάνετε. Τι θέλω να πω, ειδικά λίγο πιο μεγάλη. What is this costume you have on? This is my uniform. Δεν γίνεται η ταινία σου να λέγεται Ναπολέον και το 80% αυτής να ασχολείται με τη γυναίκα του, τη Ζωζεφίν. Και πόσο εξαρτιόταν ο Ναπολέον από αυτήν, και πόσο τίποτα ήταν ο Ναπολέον χωρίς αυτήν, και πόσο την αγαπούσε, και αν αυτή τον αγαπούσε, και αν μπορεί να του κάνει παιδί, και αν δεν μπορεί να του κάνει παιδί, και αν την πιστή. Εάν. Να ασχολείται δηλαδή με όλα τα άλλα εκτός από αυτό που λέει η αφίσα. Ήρθε από το τίποτα, λέει, κατέκτησε τα πάντα. Πού είναι αυτό το ήρθε από το τίποτα που μου υποσχέθηκες, ρε ταινία, πού? Γιατί όταν ξεκινάει η ταινία, ο Ναπολέον, παιδιά, να ξέρετε, είναι αξιωματικός και λίγο πριν γίνει εθνικός ήρωας. Ούτε κανένα φορά δεν έγινε σε αυτό το τίποτα. Αλλά πες αυτό, πάει στο διάλογο, το προσπερνάμε ρε παιδί μου. Το ότι τα κατέκτησε όλα, δεν πρέπει να μας το δείξεις. Μάχες, πολιτικό παιχνίδι, ίντριγκα, να δείξεις πόσο ο Ναπολέον έτσι στρατηγικά κατάφερε να νικήσει κάθε εχθρό, πώς αντιμετώπιζε τους πολιτικούς, τι τους έλεγε, πόσους στρατιώτες του, γιατί τον αγαπούσαν τόσο πολύ. Όχι, παιδιά, ανταυτού είναι πολύ πιο σημαντικό, σύμφωνα με τους δημιουργούς του Ναπολέον, να δούμε πόσο πλάκα έχει ο Βοναπάρτης. Γιατί εντάξει, εγώ από την ταινία δεν κατάλαβα πόσο ισχυρός ήταν και πόσο έξυπνος ήταν και πόσο καλός στρατηλάτης ήταν, αλλά παρέα τον έκανα. Σε ολόκληρη την ταινία, αντί να βλέπεις ρε παιδί μου έναν μαχητικό Ναπολέον που να μπαίνει μέσα στις μάχες και να τους κατατροπώνει όλους, να δείχνει σχέδια και στρατηγικές πάνω σε ένα χαρτί, βλέπεις τον Ναπολέον έναν... μαμάκα, τι να κάνω εκεί? Έλα ρε Ζωζεφίν, δεν μ' αγαπάς. Σου πάω. Πάτε καλά, ρε. Ρε, μέχρι τον έχουν βάλει να κάνει το άλογο που χλιμπητρίζει. Μετά ρε Ridley Scott, πώς να με σε κράξουν ακόμα και οι ίδιοι οι Γάλλοι. Βέβαια, τους γλέτησε όταν είπε ότι οι Γάλλοι δεν αγαπάνε ούτε τον εαυτό τους. Πόσο πετσόκοψε έτσι, ρε ο Ρίτλι. Που έχει και δίκιο τώρα, τα λέμε κι αυτά. Μας έδειξε, παιδιά, πολύ σημαντικά πράγματα την ταινία. Όπως γιατί δεν τον ένοιαζε τίποτα και τον έπαιρνε ο ύπνος όποτε του μιλούσαν για πολιτικά θέματα. Πόσο δεν είχε δική του άποψη για τίποτα άλλο εκτός από την επαγγελματική του ιδιότητα. Και το σημαντικότερο, κυρίες και κύριοι, πώς έπεσε, πώς τα έχασε όλα. Αυτά που δεν καταλάβαμε καν πότε τα απέκτησε. Πότε ξεκινάει εξωματικός, πότε γίνεται στρατηγός, πότε αυτοκράτορα στον Ναπολέον, παιδιά, ούτε μου περισπρέφα. Ούτε το τσιγάρο σου το προλάβει να τελειώσει. Άμα καπνείς, μην καπνίζετε. Ρε ταινία, άμα δε δω πώς ανέβηκε ο άνθρωπος, να δεθώ μαζί του, να καταλάβω το μεγαλείο του, το μυαλό του, το πόσο δυνατός ήταν, πώς μαγείρευε τις καταστάσεις ώστε να κερδίζει τις μάχες, τι ρίσκαρε, σε τι πρωτοπόρησε στη μάχη για να κερδίζει και σε τι όχι. Τι με ενδιαφέρει εμένα να δω εάν κοιμόταν όταν του μιλούσαν οι υπόλοιποι και αν αγαπούσε τη Ζωζεφίν, χαίστηκα. Τι με νοιάζει εμένα αν μπορούσε να κάνει παιδί ο Βοναπάρτης ή όχι, χαίστηκα. Άμα ήταν έτσι, μην τη λέγατε Ναπολέον ταινία, πείτε την χτυποκάρδια στη Γαλλία, να ξέρουμε τι πάμε να δούμε. Με τη γυναίκα του τη Ζωζεφίν συνέχεια. Φτάνει ρε παιδιά με Ζωζεφίν, έχουμε ήδη μία εδώ στην Ελλάδα που δεν την αντέχουμε. Δεν θέλουμε και δεύτερη, Γαλλίδα. Πέραν αυτού όμως, να μιλήσουμε και για τα θετικά της ταινίας, παιδιά, γιατί έχει πολλά και από αυτά. Εντάξει, ο Ridley Scott είναι στη σκηνοθεσία, οπότε δεν γίνεται να μιλάμε για μια ταινία που δεν θα είναι τουλάχιστον κινηματογραφικά άρτια. Δεν υπερβάλλω. Άρτια. Κάθε φορά που η ταινία αποφασίζει να σου δείξει μάχες, το κάνει, παιδιά, αψεγαδιαστά. Χωρίς υπερβολή καμία αυτή η λέξη. Ήθελα πραγματικά να μου δώσεις άλλη μία οθόνη να βλέπω αυτά τα ανοιχτά πλάνα των πεδίων της μάχης, αυτά τα εκπληκτικά χρώματα και τα πρακτικά εφέ που αποτύπωναν την εικόνα του πολέμου με έναν ταυτόχρονα ομό αλλά και γοητευτικό τρόπο. Ή αλλιώς, όπως λένε πολλοί, με μία άγρια ομορφιά. Και όλο αυτό που σας περιέγραψα, παιδιά, σε συνδυασμό με την εκπληκτική μουσική που παίζει από πίσω καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, την σώζει ολοκληρή. Ο μοναδικός λόγος που θα κάτσω σίγουρα να ξαναδώ αυτή την ταινία είναι για να ακούσω να παίζει αυτό το soundtrack στο home cinema. Αξίζει, παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, θα καταλάβετε τι εννοώ όσοι πάτε, να πάτε να δείτε τον Ναπολέον στον κινηματογράφο μόνο και μόνο για αυτά τα σφινάκια δράσης και πολέμου που σου χαρίζει. Και ναι, δυστυχώς είναι σφινάκια και όχι ολόκληρο μπουκάλι αυτές τις σκηνές. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά, κάποιες επιλογές, ειλικρινά. Δηλαδή, πώς γίνεται να σου δίνουν budget για μια πολεμική ταινία με όνομα Ναπολέον, να στείνεις αριστουργηματικά σκηνές μάχης, με όπλα, με στολές, με κομπάρσους, άλογα, CGI effects, να γίνεται χαμός και παρόλα αυτά να αποφασίζεις να πας την ταινία σου θεματολογικά αλλού εντελώς. Θέλω να πω, αφού τα στήσανε που τα στήσανε τα ρημάδια τα σκηνικά, δηλαδή δώστε τους χρόνο, ρε παιδιά, δώστε τους την απαραίτητη βαρύτητα για να προσδώσουν και αυτές το κύρος και τη δύναμη που απαιτείται να δώσουν στον πρωταγωνιστή. Γιατί να τις ξεπετάξεις? Και προπαντών, γιατί να δώσεις βάση στην μοναδική μάχη που ουσιαστικά ο Ναπολέον έχασε? Γιατί είναι πραγματικά από τις πιο χαμένες ευκαιρίες που έχω δει των τελευταίων ετών, παιδιά, αυτή η ταινία. Κρίμα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά, για τον Ridley Scott που του δόθηκε ένα τέτοιο σενάριο να δουλέψει και όχι ένα αμιγώς πολεμικό, να γουστάρουμε την πέτσα μας όλοι, να δούμε επιτέλους, παιδιά, άσπρο φως μέσα στο τούνελ των μέτριων έως κακών ταινιών που έχουμε φάει στη μούρη τον τελευταίο καιρό. Στα τελευταία επεισόδια, στα πολλά χωρίς spoil τουλάχιστον, βγαίνω και λέω συνήθως κακά λόγια για τις ταινίες, αλλά δεν είμαι εγώ παράξενος, παιδιά. Οι ταινίες που βγαίνουν είναι μέτριες έως κακές. Ακόμη και ο Ridley Scott να βγάζει μέτρια ταινία, πολεμική κιόλας. Και για το τέλος, παιδιά, για το τέλος άφησα το καλύτερο, που ποιο είναι το καλύτερο σε μια ταινία που πρωταγωνιστεί ο Joaquin Phoenix, ο Joaquin Phoenix. I'm destined for greatness. But those in power only see me as a sword. Τι διάλο χαμελέοντας είναι αυτός ο τύπος. Η αλήθεια είναι ότι έχω σε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου τον Christian Bale όσον αφορά στο ότι, ρε παιδί μου, μπορεί και αλλάζει την φάτσα του, τον εαυτό του, το εμφανισιακό του, ρε παιδί μου, ανάλογα σε κάποιο ρόλο και δεν καταλαβαίνεις καν ότι είναι ο ίδιος ηθοποιός, αλλά, παιδιά, στο ίδιο ακριβώς επίπεδο είναι και ο Joaquin Phoenix. Σε όσες ταινίες και να έχω δει αυτόν τον ηθοποιό, ποτέ δεν είναι ο ίδιος. Αλλάζει το παρουσιαστικό του, αλλάζει το ύφος του, αλλάζει μέχρι και τον τόνο της φωνής του και όχι απλά τον τόνο, ακόμη και γενικά τη φωνή του. Ειλικρινά, παιδιά, είναι από αυτά τα άτομα, ρε παιδί μου, που βάζουν τον πύχη της ηθοποιίας σε άλλα επίπεδα. Και μακάρι να έχουμε και πιο πολλούς Έλληνες ηθοποιούς που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Έχουμε κάποιους, αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι. Οπότε να προσθέσουμε στα θετικά της ταινίας, εκτός από τη μουσική και την εκπληκτική σκηνοθεσία και κινηματογράφηση, και την υποκριτική ικανότητα του Joaquin Phoenix. Που παρόλο που του ανθρώπου του έχουν δώσει να παίξει έναν κλαψιάρι μαμάκια Ναπολέον, ο άνθρωπος κάπως εκεί, κάπως κάνει εκεί τα δικά του και το σώζει το πράγμα. Να πάτε λοιπόν να δείτε στο σινεμά τον Ναπολέον, αξίζει. Εντάξει, παιδιά, έχουμε δει το τελευταίο καιρό χειρότερες και χειρότερες, τουλάχιστον αυτή η ταινία είναι ταινία. Αλλά όσοι έχετε πάει ήδη και έχετε δει την ταινία Joséphine, Ναπολέον, συγγνώμη, στο κινηματογράφο, θέλω να μου γράψετε τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Θα σας παρακαλέσω χωρίς spoilers. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok, που ανεβαίνει πάρα πολύ και ξεχωριστό υλικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμενες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι, να είσαι συνέχεια μαζί μας. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, να πηγαίνετε στον κινηματογράφο, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Τα λέμε.